μεγάλη είναι η ζήτηση φέτος το Πάσχα για παραθεριστικές κατοικίες εντός των ορίων της Αττικής. Όπως φαίνεται, πολλοί ήταν εκείνοι που είτε υποψιάζονταν ότι η Πάσχα στο χωριό φέτος δεν θα κάνουμε, είτε φοβήθηκαν ένα ταξίδι πιο μακριά και έκαναν κρατήσεις σπιτιών σε κοντινούς προορισμούς. Βίλες και σπίτια στο παραλιακό μέτωπο ετοιμάζονται για να υποδεχθούν τους Αθηναίους που αναζητούν μια αίσθηση εξοχής την περίοδο του Πάσχα. Κοιτά τηλέφωνο σήμερα το πρωί και ζητάνε όλοι να βρουν κάποιο ακίνητο απομονωμένο, κάποια βίλα, κάποια μονοκατοικία για να περάσουν λίγο το Πάσχα. Οι περισσότεροι κλείνουν για 2 με 3 διανυκτερεύσεις από Μεγάλο Σάββατο μέχρι Δευτέρα βράδυ ή Τρίτη πρωί. Κάποιοι ρωτάνε αν υπάρχει μπαρμπεκιού, αλλά βασικό μέλημα είναι η απομόνωση και η υγειονομική ασφάλεια. Επιλέγουν μονοκατοικίες οι οποίες έχουν ελεύθερο χώρο έξω, ασχέτως αν έχει πισίνα ή όχι. Η μεγαλύτερη ζήτηση καταγράφεται κατά κύριο λόγο στο Σούνιο, Παλαιά Φώκια, Πορτοράφτη, Έγινα, Οροπός, Λούτσα, Κινέτα και Λάβριο. Η πληρότητα σε αυτές τις περιοχές αγγίζει το 80%. Πιστεύω και η εβδομάδα που έρχεται τώρα τα υπόλοιπα θα γεμίσουν. Δεν πιστεύω σε μια πληρότητα 100%. Η τιμή για μια βίλα κοντά στην παραλία ξεκινάει από 200 ευρώ και μπορεί να ξεπεράσει τα 1000. Οι βίλες έχουν συνήθως πάνω από 3-4 δωμάτια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μοιράζεται το κόστος. Δηλαδή, για μια παρέα, ένα ζευγάρι μπορεί να έρχεται γύρω στα 80-100 ευρώ το ζευγάρι, το οποίο είναι σαν να κλείνει σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο. Πάντως, αν κάποιος δεν αναζητεί την πολυτέλεια αυτής εδώ της βίλας, υπάρχουν και πιο οικονομικές λύσεις. Μια οικογένεια με μέσο εισόδημα μπορεί να επιλέξει μια αυτοτελή κατοικία, με κόστος διαμονής που μπορεί να πέφτει και κάτω από τα 80 ευρώ την ημέρα. Η κυμαίνει τη βραδιά από 60 και 100 ευρώ για ένα για μια αυτοτελή κατοικία ή και διαμέρισμα. Κρίσιμη πληροφορία για την επιλογή του ακινήτου, εάν υπάρχουν ταβέρνες και εστιατόρια σε κοντινή απόσταση για